Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω με πολύ απλά λόγια να εξηγήσω τι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ, δεδομένα αναφορικά με την νόσο, συμπτώματα, αιτίες και παράγοντες κινδύνου, καθώς και πρόληψη. Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μία προοδευτική μορφή άνοιας. Η άνοια είναι ένας ευρύτερος όρος για καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη μνήμη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Οι αλλαγές παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Η άνοια μπορεί να έχει μια σειρά από αιτίες, όπως εγκεφαλικούς τραυματισμούς ή ασθένειες. Μερικές φορές η αιτία είναι άγνωστη. Σύμφωνα με την Ένωση Αλτσχάιμερ, η νόσος Αλτσχάιμερ ευθύνεται για το 60 έως 80% των περιπτώσεων άνοιας. Τα περισσότερα άτομα με την νόσο διαγνώσκονται μετά την ηλικία των 65 ετών. Εάν έχει διαγνωστεί πριν από τότε, αναφέρεται γενικά ως νόσος Αλτσχάιμερ με νεότερη έναρξη ή πρώιμη έναρξη. Δεν υπάρχει γιατριά για την νόσο του Αλτσχάιμερ, αλλά υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια χρόνια, μακροχρόνια, συνεχιζόμενη πάθηση. Δεν είναι τυπικό σημάδι γύρανσης. Το Αλτσχάιμερ και η άνοια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι ένας τύπος άνοιας. Τα συμπτώματά του εμφανίζονται σταδιακά. Οποιοςδήποτε μπορεί να νοσήσει από την νόσο του Αλτσχάιμερ, αλλά ορισμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτήν. Αυτό περιλαμβάνει άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με οικογενειακό ιστορικό της πάθησης. Δεν υπάρχει κανένα αναμενόμενο αποτέλεσμα για τα άτομα με Αλτσχάιμερ. Μερικοί άνθρωποι ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με ήπια γνωστική βλάβη, ενώ άλλοι εμφανίζουν ταχύτερη έναρξη των συμπτωμάτων και ταχύτερη εξέλιξη της νόσου. Δεν υπάρχει ακόμη γιατριά για την νόσο του Αλτσχάιμερ, αλλά η θεραπευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Όλοι έχουν κατά καιρούς επεισόδια λύθης. Αλλά τα άτομα με Αλτσχάιμερ εμφανίζουν ορισμένες συνεχείς συμπεριφορές και συμπτώματα που επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια μνήμης που επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες όπως η τήρηση των ραντεβού, πρόβλημα με γνωστές εργασίες όπως η χρήση φούρνου, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, προβλήματα με την ομιλία ή τη γραφή, αποπροσανατολισμός για χρόνους ή τόπους, μειωμένη κρίση, μειωμένη προσωπική υγιεινή, αλλαγές διάθεσης και προσωπικότητας, απόσυρση από φίλους, οικογένεια και κοινότητα. Αυτά τα σημάδια δεν σημαίνουν πάντα ότι ένα άτομο έχει Αλτσχάιμερ. Είναι σημαντικό να δείτε ένα γιατρό για να προσδιορίσετε την αιτία. Τα συμπτώματα αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Σε μεταγενέστερα στάδια, τα άτομα με Αλτσχάιμερ έχουν συχνά σημαντικό πρόβλημα με την ομιλία, την κίνηση ή την απόκριση σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Οι ειδικοί δεν έχουν προσδιορίσει ούτε μία αιτία της νόσου του Αλτσχάιμερ, αλλά έχουν εντοπίσει ορισμένους παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αναπτύσσουν την νόσο του Αλτσχάιμερ είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Οικογενειακό ιστορικό. Εάν έχετε ένα άμεσο μέλος της οικογένειας που έχει αναπτύξει την πάθηση, είναι πιο πιθανό να την πάθαινε. Κληρονομικότητα. Ορισμένα γονίδια έχουν συνδεθεί με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Το να έχετε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξετε νόσο του Αλτσχάιμερ. Απλώς αυξάνει το επίπεδο κινδύνου. Άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ιστορικό με κατάθλιψη, κάπνισμα, καρδιαγγειακή νόσο, προηγούμενη τραυματική εγκεφαλική βλάβη.
Όπως δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για την νόσο του Alzheimer, δεν υπάρχουν ελάχιστα προληπτικά μέτρα. Προς το παρόν, οι συνήθειες του τρόπου ζωής που προάγουν την υγεία είναι τα καλύτερα εργαλεία που υπάρχουν για να αποτρέψουμε τη γνωστική έκπτωση. Μπορεί να βοηθήσει αν προσπαθήσετε να κόψετε το κάπνισμα. Εάν καπνίζετε, το κόψιμο ωφελεί την υγεία σας τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Ασκηθείτε τακτικά. Η σωματική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο πολλών παθήσεων όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης. Κρατήστε τον εγκέφαλό σας ενεργό. Δοκιμάστε μερικές ασκήσεις γνωστικής προπόνησης. Τρώτε μια ισορροπημένη διατροφή με πολλά φρούτα και λαχανικά. Διατηρήστε μια ενεργή κοινωνική ζωή. Οι φιλίες, ο εθελοντισμός και τα χόμπι είναι πιθανό να ωφελήσουν τη γενική υγεία σας. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.